Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας χτύπησε και η επάνωδος των μαθητών έφερε και πάλι τη ζωντάνια στις σχολικές αυλές. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, η φετινή χρονιά άρχισε με συνθήκες κανονικότητας, δίχως μέτρα για τον κορονοϊό και δίχως μάσκες. Τα δύο χρόνια COVID τα έχουμε αφήσει πίσω μας από ό,τι φαίνεται, άρα αυτό εξ ορισμού είναι ένα στοιχείο αισιοδοξίας. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχετικός προληπτικός έλεγχος με self-test, διότι πέρα από το κομμάτι της πρόληψης να γνωρίζουμε και σε πού βαδίζουμε ανασχολική κοινότητα, ώστε να προλάβουμε εξελίξεις όσον αφορά εκτεταμένη διασπορά εντός μιας σχολικής κοινότητας. Υπάρχει πάντα η αγωνία, έτσι. Πέρυσι η διασπορά μέσω του σχολείου ήταν τεράστια. Παρά την αγωνία που εξέφρασαν εκπαιδευτικοί και γονείς, για το κατά πόσο η έλλειψη οποιοδήποτε ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε διασπορά του κορονοϊού μέσα σε σχολεία, η θέα των μαθητών μέσα στα σχολικά ιδρύματα χωρίς τα μέτρα θύμισε τις προ-COVID εποχές. Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, με δημιουργικότητα, με ηρεμία και όλα θα πάνε καλά. Πάντως, η μη υποχρεωτικότητα τήρησης μέτρων σε σχολεία, την ώρα που σε άλλους χώρους υφίσταται, έφερε και τα πρώτα παρατράγουδα. Τέσσερις μαθητές που ανέβηκαν χωρίς μάσκα στη γραμμή των μίνι μπας του Δήμου Ηρακλείου, πριν φτάσουν στον προορισμό τους, υποχρεώθηκαν από τον οδηγό να κατέβουν. Θεωρώ αδιανόητο να κατεβάζεις παιδί ενώ το έχεις βάλει μέσα χωρίς μάσκα, στα μισά να το κατεβάζεις. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχει μάσκα μαζί του. Αυτό θα μπορούσε να έχουν συμβεί πάρα πολλά από εκεί μετά. Ανήσυχος ο πατέρας ενός από τα παιδιά που ήταν ηλικίας από 13 έως 15 ετών, που συνάντησε και τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, εξήγησε ότι θα πρέπει τέτοια περιστατικά να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και πάντως χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Είχα και μια συνομιλία με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, ο οποίος με διαβεβαίωσε για τις οδηγίες, είναι ξεκάθαρες, δεν κατεβάζουμε παιδί, εννοείται. Θέλω οι οδηγοί να πρεσβεύουν το μήνυμα του πρόεδρου, το κοινωνικό πρόσωπο. Το πρώτο κουδούνι βρήκε πολλά σχολεία προετοιμασμένα για τη διάθεση των βιβλίων. Όχι όμως το ίδιο έτοιμα για να ξεκινήσουν τα μαθήματα σε όλη τους την έκταση, αφού παρά τους διορισμούς και τις προσλήψεις ανπληρωτών και να εντοπίζονται στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, όπως και στις ειδικότητες. Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και αφορούν κυρίως τις δομές της ειδικής αγωγής. Δηλαδή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, τμήματα ένταξης, τμήματα υποδοχής και διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Αυτά εκτιμούμε και υπολογίζουμε ότι είναι περίπου τα 170 κενά. Πέρυσι είχαμε προσλήψεις γύρω στους 50.000 αναπληρωτές πανελλαδικά. Φέτος έχουμε γύρω στους 40.000, αλλά έχουμε το μεταξύ και γύρω στους 6.000 συνταξιοδοτήσεις. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πάει με τα κενά. Όπως εξήγησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, που παρέστη στον αγιασμό του 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα προκύψει, είναι όλα έτοιμα για να υλοποιηθεί στα μισά από τα σχολεία που έχουν ολοήμερο πρόγραμμα το διευρυμένο ολοήμερο μέχρι τις 5.30. Θα εφαρμοστεί στο 50% των σχολείων που είχαν ολοήμερο. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το ενδιαφέρον των γονέων. Έχουν μοιραστεί αιτήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου που επέστρεψαν. Αναμένουμε να έρθουν. Ξεκινάμε άμεσα από αύριο, εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Οι εγγραφές είναι ελάχιστες. Τα ενδυνάμει σχολεία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με διευρυμένο πρόγραμμα, τα περισσότερα από αυτά δεν θα λειτουργήσουν. Και αν λειτουργήσουν, θα λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό που είναι το 10. Προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα τμήματα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν διαφαίνεται κάποιο ζωηρό ενδιαφέρον από τους γονείς για την παραμονή των παιδιών μέχρι τις 5.30 το απόγευμα στο σχολείο, καθώς διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η δεκάωρη και εντεκάωρη παραμονή μέσα σε χώρους μη κατάλληλους θα έκανε καλό ή θα είχε αντίθετα αποτελέσματα για τα παιδιά. Δεν λύνει προβλήματα, ίσα-ίσα που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στα παιδιά με το να μένουν σε ένα χώρο τόσες πολλές ώρες. Παιδιά που θυμίζω ότι περνάνε από 2 χρόνια, τα οποία δεν ξέρουμε τι συνέπειες έχουν αφήσει. Ένα παιδί 4-5 ετών στο νηπιαγωγείο, το να μένει σε μια αίθουσα που εκεί θα κάνει μάθημα, εκεί θα συτιστεί, εκεί θα ξεκουραστεί και σε πολλές περιπτώσεις εκεί θα παίξει, διότι δεν έχουμε και τους τεράστιους αύλιους χώρους. Καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί να μένει σε λίγα τετραγωνικά μέτρα για 10-12 ώρες, ο γονέας προφανώς δεν θα το αφήσει.